Σοκαρισμένος ο στυλίστας των επωνυμών Τάσος Καράμπελας περιγράφει στο Made in Star την επίθεση που δέχτηκε ξημερώματα στα Μελίσια από αγνώστους. Εγώ με τη μηχανή μου κάναν πέσιμο πάνω σε κόκκινο φανάρι γύρω στα 6 άτομα μέσα στο αυτοκίνητο. Που άρχισαν να παρενοχλούν τη μηχανή μου, άρχισαν να με σπρώχνουν με το αυτοκίνητό τους στη μηχανή. Έντρομος ο στυλίστας μόλις ανάβει το φανάρι, κόβει ταχύτητα και τους αφήνει να τον προσπεράσουν. Τότε ήταν που η κατάσταση χειροτέρεψε επικίνδυνα. Με προσπερνούν και προσπαθούν να με κλείσουν με οποιονδήποτε τρόπο. Προσπαθώ να προσπεράσω και αυτοί τελείως κινηματογραφικά αρχίζουν και ανοίγουν αριστερά και δεξιά πόρτες για να μην μπορώ να περάσω. Αναγκάζω εν κινήσει. Σταμάτησα στη μέση του δρόμου και ξαφνικά δέχτηκα την επίθεση τριών αγριεμένων ανθρώπων. Για μένα αυτό που αντίκρισα και η επίθεση που είδα και το μπουκέτο που έφαγα ήταν αδιανόητο. Έπαθα σοκ. Ο Τόλης Βοσκόπουλος, η Νάνα Παλετζάκη, η Κατέρινα Γιαγκούση και πολλοί άλλοι έχουν αφαιθεί στις στυλιστικές του επιλογές. Σε κανέναν από τους επώνυμους φίλους του δεν μπόρεσε να εξηγήσει τα κίνητρα της επίθεσης. Άλλωστε οι άγνωστοι άνδρες δεν προσπάθησαν να τον κλέψουν ή τουλάχιστον δεν πρόλαβαν. Για καλή μου τύχη, δύο αυτοκίνητα πιο πίσω υπήρχε ένα ασθενοφόρο, το οποίο κόρναρε, ξέρεις, ο ήχος του ασθενοφόρου είναι λίγο περίεργος, φοβήθηκαν και εξαφανίστηκαν. Το άσχημο είναι ότι ενώ είχε κίνηση, κανένα από τα διερχόμενα αυτοκίνητα δεν σταμάτησε για να τον βοηθήσει.